Η Μαριάννα είναι μαζί μας. Και όχι μόνο εγώ. Και όχι μόνο εσύ. Να δούμε τι γίνεται με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Παίξατε προηγουμένως μια δήλωση, η οποία χθες την αναπαράγει το δελτίο ειδήσεων του Open, στην οποία λοιπόν η αντιπρόσωπος της Τουρκίας στην UNESCO λέει ότι δεν έχουμε κάποιο έγγραφο να νομιμοποιεί την αγορά από το Ηνωμένο Βασίλειο εκείνη την εποχή. Δεν υπάρχει το φιρμάνι, το περίφημο. Αποδομή, ένα βασικό επιχείρημα. Άρα, ναι, δεν υπάρχει και χώρος, λέει, να συζητήσουμε την νομιμότητά του. Σωστά. Και μπήκαμε σε σκέψεις, εμείς φαντάζομαι και ο κόσμος, για το ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει κάπως την επιστροφή των γλυπτών μας. Η νέα κυβέρνηση, γιατί αναμένουμε και νέα κυβέρνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, που από ό,τι φαίνεται δεν θα μείνει ο κύριος Σούνακ, θα αλλάξει τα δεδομένα. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, θέλω να σας πω ότι αυτό το μήνα, με κάποιες πληροφορίες που έχουμε και θα μας επιβεβαιώσει τώρα και ο καλεσμένος μας, έχουμε και νέο διευθυντή στο Βρετανικό Μουσείο. Επίσης και αυτό είναι κομβικό. Αυτό είναι κομβικό, γιατί μήπως το Βρετανικό Μουσείο έχει τον πρώτο λόγο, το είπε και χθες η συνάδελφος, κυρία Κουτσοκώστα, στο Δελτίο, ναι, σε σχέση με το τι θα πει η κυβέρνηση. Να συνδεθούμε, αν έχουμε, βεβαίως, φυσικά, βεβαίως, τον Ιωάννη Χούντι Ντε Φάμπρι. Έχει ξαναέρθει εδώ στην εκπομπή, βεβαίως, και μας έχει δώσει τα φώτα του, φυσικά, σύμβουλος πολιτικής στη Βουλή των Λόρδων. Είχαμε καλημέρα, πάρα πολύ συζήτηση τότε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ντε Φάμπρι. Δεν έχουμε πολύ καλό ήχο ή εγώ δεν ακούω? Δεν έχουμε πολύ καλό ήχο. Νομίζω ότι μίλησε. Δεν έχει μιλήσει ο άνθρωπος ακόμη. Ακούσαμε χθες την αντιπρόσωπο της Τουρκίας να κάνει μια δήλωση και μάλιστα να ανυπομονεί την επιστροφή των γλυπτών στη χώρα μας. Αυτό μπορεί να επηρεάσει κάπως την εξέλιξη των πραγμάτων? Ναι, ήταν μια αναπάντηχη εξέλιξη η χθεσινή, και στο Βρετανικό τύπο, όσο έχει αναφερθεί το γεγονός, εγώ αλίευσα δύο ρεπορτάζ σε βασικές εφημερίδες που ανέφεραν τις πληροφορίες που έχουμε και στην Ελλάδα. Ήταν μια αναπάντηχη εξέλιξη από πλευρά της Τουρκίας. Δεν αλλάζει ιδιαίτερα τα γεγονότα ή την κατάσταση όσο έχει αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι οι επερχόμενες βρετανικές εκλογές της 4ης Ιουλίου θα είναι αυτές που θα δώσουν ένα νέο περιβάλλον στην υπόθεση των γλυπτών του Παρθενώνα. Δεδομένου ότι, όπως αναφέρεται σωστά, με βάση όλες τις δημοσκοπήσεις και τις μετρήσεις, πρόκειται να έχουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση του Εργατικού Κόμματος, η οποία έχει μια αρκετά διαφορετική αντίληψη στα ζητήματα επιστροφής πολιτιστικών αντικειμένων, δηλαδή, και αρχαιοτήτων. Ποια είναι αυτή, κύριε Φιντεφαμπή? Λοιπόν, η θέση την οποία το Εργατικό Κόμμα διακινεί, όχι επίσημα, δεν υπάρχει καμία επίσημη δήλωση επί του θέματος και δεν θα υπάρξει πριν από τις εκλογές φυσικά, αλλά αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι η εξής φράση. Η εργατική κυβέρνηση δεν θα ενθαρρύνει, αλλά και δεν θα εμποδίσει την επιστροφή ή την επανένωση, αν θέλετε, των γλυπτών του Παρθενώνα. Ναι. Αυτή είναι η επίσημη ανεπίσημη. Είμαστε θέση. Πολύ κοντά στο μελένε ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί δεν ξέρω τι θα κάνει τελικά η κυβέρνηση, αλλά αυτό που λέγαμε και πριν τον Παναγιώτη, άλλο λέει τώρα, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτό μετά, όταν κυβερνήσει. Γιατί εμένα αυτό το μπαλάκι κυβέρνηση και μουσείο είναι ένα μπαλάκι ο καλός και ο κακός, έχω την εντύπωση. Ναι, ναι. Ότι ο ένας είναι πιο σκληρός, ο άλλος είναι πιο μαλακός. Και υπάρχει... το αποτέλεσμα για μας είναι το ίδιο. Το θέμα είναι ότι καταλαβαίνουμε όμως ότι η ζήμωση στη βρετανική κοινωνία είναι πολύ μεγαλύτερη πια και υπάρχει εσωτερική πίεση πια. Από ό,τι καταλαβαίνω στη Βρετανία για το συγκεκριμένο θέμα, έτσι δεν είναι? Καταλαβαίνουμε λάθος? Υπάρχει εσωτερική πίεση. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι ήταν πριν από 15-20 χρόνια στις μετρήσεις της κοινής γνώμης. Το πρόβλημα με το Εργατικό Κόμμα γενικώς σε όλα τα ζητήματα είναι ότι δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι το πρόγραμμά του. Παρ' όλα αυτά, τις εκλογές θα τις κερδίσει. Επομένως, είναι δεδομένο ότι δεν περιμένουμε μεγάλες εξαγγελίες πριν από την 4η Ιουλίου. Αυτό που είπε και ο Παναγιώτης, έχει σημασία τι θα πει? Ή τον πρώτο λόγο και τον τελευταίο έχει το μουσείο? Οπότε είναι κομπάρσος μέσα σε εισαγωγικά η κυβέρνηση της Αγγλίας. Δύο δεδομένα. Υπάρχει ο νόμος του Βρετανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος δεν επιτρέπει στο Βρετανικό Μουσείο την επιστροφή, την οριστική επιστροφή με τμήματος της συλλογής του σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Ο νόμος όμως, ο οποίος ισχύει σήμερα, επιτρέπει το δανεισμό τμήματος της συλλογής του μουσείου σε άλλη χώρα. Αυτό προϋποθέτει την αναγνώριση από το έτερο τμήμα της νομικής και αποκλειστικής κυριότητας του τμήματος αυτού της συλλογής εκ μέρους του Βρετανικού Μουσείου. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Δεν πρόκειται να γίνει από την άλλη πλευρά. Άλλωστε εδώ, η νομική βάση την οποία επικαλεί το μουσείο, το οποίο λέει νομίμως θα πει ο Έλγιν, με άδεια από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, από τον άλλο παράγοντα που είναι η Τουρκία, η οποία είναι η συνέχεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, λέει δεν έχω δώσει το ίδιο φρημάνι.
Αλλά δεν πρόκειται να υπάρξει τέτοιο πεδίο. Η γνώμη μου είναι τώρα, δεν ξέρω εσείς ξέρετε καλύτερα. Έχω την αίσθηση ότι μιλάμε για μια περιοδική ανταλλαγή κομματιών της συλλογής. Δίνουμε ένα κομμάτι στο Βρετανικό Μουσείο, παίρνουμε ένα τμήμα των γλιτών. Αυτή νομίζω ότι είναι η βάση στην οποία κινούμαστε αυτή τη στιγμή. Αυτό είπε και ο εκπρόσωπος. Δεν μιλάμε για επανένωση. Χθες είπε συνεργασία με την Ελλάδα. Ακριβώς. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για επανένωση. Εκτός αν ο νέος διευθυντής, κύριε Ντε Φάμπρικ, έχει κάποιο άλλο σκεπτικό. Κοιτάξτε, όντως έχουμε νέο διευθυντή στο Βρετανικό Μουσείο, ο Νίκολας Κάλιναν, ο οποίος ήταν προηγουμένως διευθυντής στην Εθνική Πινακοθήκη της Βρετανίας. Είναι ένας νέος αυτοδημιούργητος άνθρωπος ηλικίας, αν δεν κάνω λάθος, όχι πάνω από 40 ετών. Δεν είναι μέρος αυτού που ονομάζουμε Βρετανικό κατεστημένο. Επομένως, σε αυτά τα ζητήματα έχει μια πιο φρέσκια αντίληψη. Εγώ θα κρατήσω τη φράση του Έλληνα Πρωθυπουργού, η οποία επαναλαμβάνεται συνεχώς στις δηλώσεις του και στα βρετανικά μέσα, αλλά και στα ελληνικά μέσα περί επανένωσης. Νομίζω ότι καθόλου τυχαία δεν έχει ξεχαστεί ο όρος επιστροφή και παντού μιλάει για επανένωση. Θα κρατήσω τη δήλωση του Βρετανικού Μουσείου χθες, η οποία φυσικά ήρθε ως επακολουθία της δήλωσης της τουρκικής πλευράς για το περίφημο φιρμάνι του Λόρδου Έλγιν. Νομίζω ότι η μοναδική περίπτωση να δούμε κάποια κίνηση προς μια νέα κατεύθυνση, προς μια πρακτική έτσι, λύση με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο και με την εργατική κυβέρνηση, η οποία δεν θα αλλάξει την νομοθεσία που σας ανέφερα πριν, είναι κάποιο είδους δανεισμός. Τώρα, αν θέλετε πολιτικά το πώς θα διαχειριστεί αυτό η ελληνική πλευρά, δεν το γνωρίζω. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι αν η Βρετανία θα ήθελε να φέρει σε δύσκολη θέση την ελληνική πλευρά και αν το Βρετανικό Μουσείο θα ήθελε να φέρει σε αμήχανη θέση την ελληνική κυβέρνηση, θα μπορούσε σύντομα μετά τις εκλογές να βγει δημοσίως και να προτείνει αυτό το δανεισμό. Ναι. Και μετά θα είναι η Ελλάδα αυτή η οποία στο διεθνές στερέωμα θα προβάλλει ως ο παίκτης ο οποίος δεν θέλει να συμβιβαστεί. Είμαστε χαμένοι σε αυτό, νομίζω. Μετακίνηση της κοινής γνώμης. Θα είμαστε χαμένοι σε αυτό. Στο δανεισμό θα είμαστε χαμένοι. Αυτό νομίζω είναι το οποίο δεν θα ήθελε να δει και η ελληνική κυβέρνηση. Επομένως έχει σημασία τους επόμενους μήνες πώς θα κινηθεί η βρετανική πλευρά. Ίσως αυτή αναλάβει πρωτοβουλία. Ακριβώς. Πάντως να θυμίσω ότι η ελληνική πλευρά είναι σε διαβουλεύσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό με το Βρετανικό Μουσείο. Μην το ξεχνάμε, έχει πάει Γιώρα Πετρίτης, έχει πάει Μητσοτάκης. Έχουν γίνει δηλαδή επαφές. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτή η φόρμουλα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά την καλημέρα μας.